Εγώ νόμιζα ότι είμαστε έτοιμοι. Δεν θέλω να δούμε θέλει. Κατερίνα Καλαβάτου. Να δούμε. Ξαναβγήκε η Κατερίνα Καλαβάτου. Ξαναβγήκε, αλλά πρόσεξε να δει τώρα τι γίνεται. Για πες. Δεν μίλησε στον Αντένα για τον Κρατερό Κατσούλη. Είπε δεν θέλω να μιλήσω καθόλου. Το είχαμε δει χθες. Ναι. Ενώ τώρα στον Αλφα μίλησε. Και στη Σταματίνα Τσιμψιλή. Δηλαδή στον Αντένα δεν θέλησε να μιλήσει. Όχι. Και έλεγε δεν θέλω να πω κάτι. Ναι, ναι. Τώρα στον Αλφα. Στον Αλφα ελάλησε. Μίλησε, βέβαια. Βέβαια και τι σχέση έχουν. Τώρα μίλησε. Για πάμε τι δούμε. Το Ε, όταν ήσουν με τον Κρατερό, είχατε ξεκινήσει ως δίδυμο. Τώρα δεν είστε πλέον μαζί, ούτε στη ζωή, αλλά ούτε τηλεοπτικά. Για όλη αυτή την κατάσταση δεν θέλω να μιλάω, να σου πω την αλήθεια. Ό,τι ήταν να πούμε, νομίζω ότι το είπαμε μέσα από την ανακοίνωση που βγάλαμε και στο δικηγόρο μας. Και είναι μια πολύ συνειδητή και κοινή μας απόφαση αυτό για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Είμαστε οι γονείς της Αέλειας και του Αρίωνα και είναι ό,τι πιο σημαντικό. Ήταν μια αλλαγή την οποία νομίζω ότι την είχα πολύ ανάγκη. Όπως όταν γίνεται η αλλαγή, την ώρα που γίνεται η αλλαγή, ζορίζεσαι. Μετά καταλαβαίνεις και γιατί έγινε και αισθάνεσαι καλύτερα και προχωράς και πιο δυνατός μπροστά. Το καλοκαίρι εκείνο που ακόμα δεν ήξερες τι θα κάνεις, ένιωσες μια ανασφάλεια, λες τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν έχω καθόλου το περιθώριο να ξεκουράζομαι. Δεν μπορώ να μην δουλέψω. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει η Κατερίνα Καλαβάτου, τουλάχιστον κάτι είπε. Μα είπε, ναι, ναι. Ενώ στον Αντένα δεν είπε.